Δεν θα υποπέσω στην ύβρη να θεωρήσω ότι το χειροκρότημα αφορά το πρόσωπό μου. Το χειροκρότημα, συντρόφισσες και σύντροφοι, αφορά τη συλλογική μας επιμονή, το συλλογικό μας πείσμα και τη συλλογική μας αποφασιστικότητα να ανασυγκροτήσουμε το χώρο μας και να προχωρήσουμε. Και ανεβαίνω σε αυτό το βήμα με ένα αίσθημα βαθιάς ευθύνης, στο βήμα ενός συνεδρίου που είναι ιστορικό. Όπως ιστορικές είναι και οι ευθύνες όλων μας. Μετά από 15 χρόνια παρουσίας του Αλέξη Τσίπρα στην ηγεσία, ξεκινάει μία νέα εποχή. Καλούμαστε να διαχειριστούμε και το αρνητικό γεγονός της παραίτησής του από την ηγεσία του κόμματος. Καλούμαστε μέσα από τις συλλογικές μας διαδικασίες να εντοπίσουμε τα λάθη μας, να προχωρήσουμε μπροστά και να ανατρέψουμε το αρνητικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι το ιστορικό μας χρέος. Να μπούμε ξανά δυνατοί και δυνατές στον πολιτικό αγώνα. Το μεγάλο ζητούμενο, λοιπόν, είναι να προσδιορίσουμε την κατεύθυνση και τις πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρουμε για να ξαναγίνουμε κυρίαρχη πολιτική δύναμη. Και αν κάτι μπορεί να στρέψει το ενδιαφέρον του κόσμου προς τη διαδικασία αυτή, είναι αυτή τη διαδικασία να την κάνουμε με το βλέμμα στην κοινωνία και όχι στο εσωτερικό μας. Ο προοδευτικός κόσμος δεν περιμένει από εμάς τίποτα λιγότερο από το να ανασυνταχτούμε και να αντιπαρατεθούμε με αξιώσεις με τη δεξιά του κυρίου Μητσοτάκη. Όταν μπαίνουμε στη μάχη την πολιτική, οφείλουμε να ανιχνεύσουμε και να αξιολογήσουμε το έδαφος πάνω στο οποίο θα κληθούμε να τη δώσουμε. Τα χαρακτηριστικά του. Το συσχετισμό δύναμης. Ποια είναι λοιπόν τα βασικά χαρακτηριστικά της συγκυρίας? Πρώτον, η διεθνής αστάθεια. Έχουμε νέες, αναδυόμενες συμμαχίες, όπως οι BRICS, να αναδεικνύονται και να αμφισβητούν το status quo. Το πόλεμο στην Ουκρανία, που μένεται και αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και τις ροές των πρώτων υλών. Στη ΔΕ Ευρώπη, η διακοπή του εφοδιασμού της με φθηνό φυσικό αέριο αποκάλυψε και το έλλειμμα αυτόνομης στρατηγικής. Πράγμα για το οποίο δεκαετίες ο χώρος μας μιλά με έμφαση και με ένταση. Η ΔΕ απουσία ανεξάρτητης ευρωπαϊκής πολιτικής εξωτερικών και άμυνας επέτεινε αντικειμενικά την αστάθεια. Σήμερα, μια προοδευτική μεταρρύθμιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία. Και εδώ είμαι βέβαιος ότι απευθύνομαι στο βήμα του συνεδρίου ενός κόμματος που έχει βαθιά συνείδηση ότι για αυτά τα πράγματα μιλάει εδώ και καιρό. Και με αίσθημα πικρής δικαίωσης μπορούμε να επαναλάβουμε και να εμβαθύνουμε τις θέσεις που έχουμε διατυπώσει. Για την εμβάθυνση των δημοκρατικών θεσμών στην Ευρώπη. Για την αύξηση των αρμοδιοτήτων του Ευρωκοινοβουλίου. Για τον κοινό δανεισμό που χρόνια μιλάγαμε και δεν έδιναν σημασία και έχει γίνει πραγματικότητα. Για τις νέες προκλήσεις, το ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το ψηφιακό ευρώ. Θέσεις που έχουμε διατυπώσει και γίνονται κοφαντικά επίκαιρες. Ποια είναι η κατάσταση στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα έχουμε τη δεύτερη τετραετία Μητσοτάκη. Και προσέξτε, στις δεύτερες τετραετίες οι κυβερνήσεις έχουν φθορά. Και είναι απολύτως λογικό, διότι δεν υπάρχει περίοδος χάριτος. Διότι πλέον δεν είναι λειτουργικό και αποτελεσματικό το επιχείρημα που ακούγαμε μέσα και έξω από τη Βουλή τα προηγούμενα χρόνια, ότι για ό,τι κακό συνέβαινε, φταίνε οι προηγούμενοι. Ο Τσίπρας και οι υπουργοί του. Τώρα, κύριε Μητσοτάκη, δεν μπορείτε να το λέτε αυτό. Διότι, κύριε Μητσοτάκη, οι προηγούμενοι είστε εσείς. Και αν αυτές τις μέρες, για παράδειγμα, ζούμε μια τραγωδία στον Εύρο, είναι ο ίδιος και οι υπουργοί του που φταίνε. Που αποψήλωσαν τη δασική υπηρεσία. Που απέλυσαν τους ανθρώπους στη δασοπροστασία.
που άφησαν την πυροσβεστική με χιλιάδες ουρανικά κενά, που έχουν φτιάξει ένα υπουργείο που άκουσον έχει μυστικά κονδύλια, αλλά δεν έχει οργανόγραμμα. Ο κύριος Μητσοτάκης, λοιπόν, θα βρίσκεται μονίμως ενώπιον των δικών του ευθυνών. Δεν ξέρω τι τον συμβουλεύουν οι επικοινωνιολόγοι του, αλλά καλό θα είναι να του εξηγήσουν ότι τα ίδια επιχειρήματα με την περίοδο 19-23 δεν θα έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει ακόμα ένα χαρακτηριστικό με το οποίο πρέπει να αναμετρηθεί. Χαρακτηριστικό και συνθήκη η οποία δεν υπήρχε την προηγούμενη δεκαετία. Έχει κλείσει η δυνατότητά του να δανείζεται από τις διεθνείς αγορές και να ξοδέψει για άλλη μία τετραετία 50-60 δις δημοσίου χρήματος, να τα κάνει επιστρεπτές, προκαταβολές και επιδόματα και εύλογα να διαμορφώσει, όπως δυστυχώς το κατάφερε την περίοδο 19-23, συνενέσεις γύρω από την πολιτική του. Όμως, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν θα ήθελα να αξιοποιήσω την ευκαιρία αυτής της τοποθέτησης για να αναλύσω για ακόμα μία φορά πόσο κακή είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ούτε για να επαναλάβω για ακόμα μία φορά το σύνολο των ψηφισμένων προγραμματικών μας θέσεων ή κάποιων παραλλαγών τους. Πιστεύω ότι κάτι τέτοιο δεν θα ήταν παραγωγικό. Θέλω να επικεντρωθώ, λοιπόν, στο τι πρέπει να κάνουμε εμείς για να ξανακερδίσουμε. Πριν περάσω σε αυτό, θα πω όμως με έμφαση ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, τον ολόπλευρο εξυγχρονισμό, παρά μια ολόπλευρη, διαρκή και αλλεπάλληλη κρίση και στην οικονομία και στην κοινωνία και στους θεσμούς και στο περιβάλλον. Λόγω αυτών των δυσκολιών, είναι πολύ πιθανό η Νέα Δημοκρατία να υποστεί γρήγορα μια πολιτική φθορά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εμείς αυτόματα θα εισπράξουμε τη δυσαρέσκεια η οποία θα διαμορφωθεί στην κοινωνία? Όχι. Σε καμία των περιπτώσεων. Και θα ήταν τεράστιο λάθος να υποθέσουμε κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει αυτόματο πολιτικό εκρεμές. Δεν υπάρχει όριμο φρούτο. Για να γίνουμε εμείς η ανταγωνιστική πολιτική δύναμη, για να γίνουμε η εναλλακτική πολιτική πρόταση, υπάρχουν πολύ σοβαρές προϋποθέσεις. Προϋποθέσεις πολιτικές, προγραμματικές και οργανωτικές. Ως προς τις πολιτικές προϋποθέσεις, πρέπει να έχουμε αξιόπιστη πολιτική πρόταση, συντρόφισσες και σύντροφοι. Να πείθουμε ότι προτείνουμε μια εφικτή πολιτική λύση. Και τι σημαίνει αυτό σε συνθήκες ενισχυμένης αναλογικής? Με ενισχυμένη αναλογική θα γίνουν οι επόμενες εκλογές. Αυτό είναι πέρα από τις δυνάμεις μας. Εμείς την απλή αναλογική την πιστέψαμε. Την απλή αναλογική την ψηφίσαμε. Την απλή αναλογική την εφαρμόσαμε. Και δυστυχώς την απλή αναλογική την πληρώσαμε, συντρόφισσες και σύντροφοι. Έχουμε λοιπόν ευθύνη συλλογική, γιατί επιμείναμε, ενώ όλα τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης είχαν αρνηθεί συνεργασία μαζί μας. Και δυστυχώς συνεχίζουν. Θα ήταν λάθος, λοιπόν, να επαναφέρουμε σε αυτή τη συγκυρία αυτό το αίτημα. Δυστυχώς δεν υπάρχουν οι συνθήκες αυτή τη στιγμή για να εφαρμοστεί το εκλογικό σύστημα που διασφαλίζει την ισοτιμία της ψήφου. Και βέβαια, δεν θα επιτρέψουμε, μέχρι να οριμάσουν οι συνθήκες, να πληρώνουμε εμείς το τίμημα της ανοριμότητας όχι απλώς των συνθήκων, αλλά και των πιθανών κυβερνητικών εταίρων. Η δεύτερη πολιτική προϋπόθεση είναι να διασφαλίσουμε πολιτική και κοινωνική ευρύτητα. Και αν η σύγχρονη ταυτότητά μας, όπως την προσδιορίσαμε το 2019, ήταν επίκαιρη, είναι πολλαπλά επίκαιρη το 2023. Σήμερα, λοιπόν, πρέπει να επαναβεβαιώσουμε ότι είμαστε η αριστερή προοδευτική δημοκρατική παράταξη, μια νέα μεγάλη αριστερά που θα ενσωματώνει όλες τις θετικές
παραδόσεις του αριστερού και προοδευτικού κινήματος. Ένα μείγμα ρεαλισμού και ριζοσπαστισμού. Μόνο έτσι θα αποκλείσουμε τα σενάρια που θα τα δούμε να ξεδιπλώνονται το επόμενο διάστημα, που θέλουν το ΣΥΡΙΖΑ μία συμπληρωματική δύναμη. Θέλουν ένα ΣΥΡΙΖΑ να αυτοπεριορίζεται σε ένα κομμάτι του πολιτικού φάσματος. Να ανακαλεί την ευρύτητα την οποία πέτυχε από το 2012 και πιστοποίησε στη διακήρυξή του το 2019. Ξέρετε, τα πολιτικά μαθηματικά είναι αμήλικτα. Διότι εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ άλλο τρόπο να κερδίσουμε τις εκλογές, αν δεν καταφέρουμε να συσπηρώσουμε το εύρος όλων των δυνάμεων από την αριστερά ως το προοδευτικό κέντρο. Θέλουμε να κυβερνήσουμε, θέλουμε να απαλλάξουμε τον τόπο από τη δεξιά, θέλουμε να δώσουμε διέξοδο στο μέλλον. Μπορούμε μεταξύ μας να συζητάμε για το πρόγραμμά μας, ώρες ατέλειωτες. Αλλά αν το πρόγραμμα αυτό δεν γίνει υπόθεση μιας πολιτικής και κοινωνικής πλειοψηφίας, θα παραμείνει ένα σύνολο ιδεών που είναι γραμμένες σε ένα χαρτί. Δεν θα μετασχηματιστεί. Δεν θα γίνει ποτέ δύναμη που αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων προς το καλύτερο. Η παράταξή μας, λοιπόν, βρίσκεται σε μία κρίσιμη καμπή. Και έχω κι εγώ την υποχρέωση, όπως όλες και όλοι την έχουμε, να καταθέσουμε την άποψή μας καθαρά και να το πράξουμε ανοιχτά, ενώπιον και των μελών μας και του δημοκρατικού προοδευτικού κόσμου της χώρας. Υπάρχει η άποψη που λέει ότι πρέπει να εκφράζουμε τη ριζοσπαστική αριστερά. Ότι η στρατηγική της διεύρυνσης και του μετασχηματισμού ήταν ένας ασπόνδυλος πολυσυλλεκτισμός. Διαφωνώ με αυτή την άποψη. Υπάρχει και η άποψη ότι δεν πρέπει να μιλάμε για την παράταξη από τον αριστερά ως το προοδευτικό κέντρο, γιατί αυτή η όρη είναι ξεπερασμένη, είναι αδιανά πουκάμισα και μας αρκεί να λέμε ότι απευθυνόμαστε στους πολλούς. Διαφωνώ επίσης. Συντρόφισσες και σύντροφοι, οι έννοιες αριστερά, κέντρο και δεξιά δεν είναι έννοιες κενές. Είναι έννοιες που συγκροτούν ταυτότητες, νοηματοδοτούν ιστορικές διαδρομές, αλλά και στρατηγικές για το μέλλον. Και αν κάποιος θα ήθελε μία κοινωνία και ένα εκλογικό σώμα χωρίς πολιτικούς προσδιορισμούς, αυτός σίγουρα δεν είναι η δική μας παράταξη. Η βασική διαιρετική τομή στον άξονα αριστερά-δεξιά ίσχυε, ισχύει και θα ισχύει, όσο υπάρχουν εκμεταλλευτές και εκμεταλλευόμενοι, ισχυροί και ανίσχυροι. Και όσο η αριστερά δεν καταφέρει να αποσπά δυνάμεις του προοδευτικού κέντρου από τη στρατηγική του συγκόλληση με τη δεξιά, δεν θα καταφέρει να έχει την πλειοψηφία. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Όπως είναι ξεκάθαρο ότι αναφύεται και μια νέα διαιρετική τομή που από τη μία βρίσκεται ο φόβος, η ανασφάλεια, τα κοινωνικά στερεότυπα του παρελθόντος και από την άλλη η ελπίδα, η αναζήτηση για το καινούριο. Για να κερδίσουμε λοιπόν τις εκλογές, κάθε άλλο παρά πρέπει να στείλουμε σήμα αναδίπλωσης. Πρέπει να επαναβεβαιώσουμε και να ενισχύσουμε την ταυτότητα του σύγχρονου κόμματος της αριστερής προοδευτικής δημοκρατικής παράταξης. Δεν μπορεί να αξιώνουμε τίποτα λιγότερο από τον εαυτό μας. Πρέπει και θα το καταφέρουμε. Θα χτίσουμε την παράταξη της νίκης. Συντρόφισσες και σύντροφοι, εκτός από πολιτικές προϋποθέσεις, υπάρχουν και προγραμματικές. Και η πρώτη είναι να αποκλείσουμε κάθε περιθώριο για την προγραμματική μας απονεύρωση. Αυτό είναι ένα εναλλακτικό σχέδιο των αντιπάλων μας, είτε στο πολιτικό σύστημα, είτε στο οικονομικό κατεστημένο. Και η προγραμματική μας απονεύρωση μπορεί να πάρει σάρκα και οστά, αν υπονοήσουμε έστω και ως υποψία, ότι οι αρνητικές πλευρές των πολιτικών που μας επέβαλε η Τρόικα ήταν δικές μας επιλογές ή ότι δεν γινόταν αλλιώς. Οι βασικές στρατηγικές μας δεσμεύσεις είναι αδιαπραγμάτευτες. Ζητάμε εντολή σύγκρουσης με τα συμφέροντα και τους μηχανισμούς κερδοσκοπίας και παραγωγής ανισοτήτων. Και επιτρέψτε μου
μια μικρή παρέκβαση, να σας πω ότι μπροστά στο σώμα του συνεδρίου στέκομαι με ταπεινότητα αλλά και με ευγνωμοσύνη, διότι και την προσωπική μου δοκιμασία από τα συμφέροντα δεν ένιωσα στιγμή ότι την πέρασα μόνος. Ζητάμε λοιπόν εντολή υπεράσπισης του δημόσιου πλούτου, εντολή υπεράσπισης των δημοκρατικών θεσμών και στέλνουμε καθαρό μήνυμα. Τα σενάρια της προγραμματικής μας απονεύρωσης και της πολιτικής περιθωριοποίησης θα μείνουν στα χαρτιά. Και για να μείνουν στα χαρτιά, συντρόφισσες και σύντροφοι, πρέπει να είμαστε σκληροί και αληθινοί πρώτα με τον ίδιο μας τον εαυτό. Αν δει κανείς τα αποτελέσματα των προηγούμενων εκλογών, θα διαπιστώσει ότι χάσαμε σε όλες τις κοινωνικές κατηγορίες. Χάσαμε στους μισθωτούς λιγότερο, στους συνταξιούχους όπως πάντα περισσότερο και λίγο περισσότερο. Χάσαμε στη νεολαία για πρώτη φορά, διότι προφανώς ενημερώνεται από κανάλια τα οποία δεν είχαμε αξιολογήσει, των οποίων τη σημαντικότητα δεν είχαμε αξιολογήσει, αλλά χάσαμε και κοφαντικά στη μεσαία τάξη, στους αυτοαπασχολούμενους, στους ιδιοκτήτες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Άρα, είναι μείζον ζήτημα να επανασυνδεθούμε και με την νεολαία και με τα στρώματα της μισθωτής εργασίας και της επιφάλειας, αλλά και με τους αυτοαπασχολούμενους και τους μικρομεσαίους. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς διάλογο, ο οποίος πρέπει εν ώψη του εκτάκτου συνεδρίου μας να ξεκινήσει με όλους τους μαζικούς φορείς, τις επαγγελματικές ενώσεις, τα συνδικάτα και τις δεξαμενές σκέψεις. Ένα διάλογο που θα περιλαμβάνει τα κρίσιμα ζητήματα της οικονομίας και της κοινωνικής πολιτικής. Ένα διάλογο που δεν θα αφήνει απ' έξω τις μεγάλες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα το επόμενο διάστημα, όπως το δημογραφικό, ή την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και το πώς αυτές οι νέες τεχνολογίες δεν θα γίνουν μήτρα που θα πολλαπλασιάζει τις ανισότητες, αλλά θα γίνουν εργαλείο για να γίνει πιο παραγωγική η οικονομία μας, πιο διαφανής η λειτουργία του κράτους και πιο ισομερής η κατανομή των πόρων. Και βεβαίως, η κλιματική κρίση, την οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε, μια κρίση για την οποία απαιτούνται κατεπίγουσες προοδευτικές πρωτοβουλίες. Και εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι η επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί με το Ευρωπαϊκό Green Deal καθυστερεί και θα μας κάνει να πληρώσουμε ένα ακόμα μεγαλύτερο τίμημα, κόστος για τη μετάβαση. Αυτό σημαίνει νέα βάρη για την κοινωνία και τα δημόσια οικονομικά. Σημαίνει ενίσχυση των ανισοτήτων. Οι στόχοι της κλιματικής κρίσης, για την αντιμετώπιση της μάλλον, δεν πρέπει να δαιμονοποιηθούν. Από αυτό το διάλογο αρχών και θέσεων δεν μπορούν να απουσιάζουν οι προκλήσεις που φέρνουν μπροστά στα μάτια μας οι ταχύτατες εξελίξεις στον τομέα των νέων τεχνολογιών. Για την αριστερή και προοδευτική παράταξη, το μείζον ζητούμενο είναι το πώς αυτές οι μεγάλες προκλήσεις δεν θα γίνουν με όρους δεξιάς και ραγδαίας αναδιανομής ισχύως και πλούτου εις βάρος των ασθενέστερων στρωμάτων. Το πώς τα ευεργετήματα των νέων τεχνολογιών θα διαχυθούν δίκαια μέσα στην κοινωνία. Συντρόφισσες και σύντροφοι, σε αυτό το διάλογο με την κοινωνία πρέπει να υποθούν, όπως είπα, δύσκολες αλήθειες. Και είναι αλήθεια ότι υπήρξαν πτυχές των πολιτικών μας κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης 15-19 που πλήγωσαν κομμάτια της μεσαίας τάξης. Ήταν δικό μας πρόγραμμα? Όχι, δεν ήταν δικό μας πρόγραμμα. Ήταν πρόγραμμα που μας επέβαλε η Τρόικα, ακριβώς διότι οι εγχώριοι υποβολείς της ξέραν πάρα πολύ καλά ότι αν δεν σπάσει η κοινωνική συμμαχία μεταξύ μισθωτών και μεσαίων στρωμάτων που έγινε εφικτή το 2015, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα χάσει την πολιτική ηγεμονία. Οι άνθρωποι της μεσαίας τάξης, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι αυτοαπασχολούμενοι, δεν μπορεί να παρά να είναι ένα κομμάτι του δικού μας προγραμματικού πολιτικού σχεδιασμού. Αλίμονο αν πούμε ότι είμαστε αποκλειστικά το κόμμα της μισθωτής εργασίας. Και το λέω αυτό γιατί γνωρίζετε ότι οι αυτοαπασχολούμενοι και οι άνθρωποι των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων είναι πολλές φορές σκληρά εργαζόμενοι,
που ενδεχομένως δουλεύουν διπλόμερο κάματο. Έχουν την αγωνία της επιβίωσης της επιχείρησής τους και πιθανότατα υφίστανται εκμετάλλευση από τους ισχυρούς του καρτέλ της ενέργειας και τους προμηθευτές τους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι αυτονόητα ανήκουν στην κοινωνική συμμαχία που πρέπει να χτίσουμε για να βαδίσει η Ελλάδα στον δρόμο της δικαιοσύνης, της περιβαλλοντικής ισορροπίας, της δημοκρατίας και της ανάπτυξης. Και το λέω αυτό, διότι μην έχετε καμία αμφιβολία ότι για αυτή την κοινωνική κατηγορία υπάρχει ένα συμπαγές σχέδιο από την πλευρά του Μητσοτάκη, από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και της δεξιάς. Και λέγεται σχέδιο Πισαρίδη, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Και αυτή την τετραετία θα είναι απογυμνωμένο από το πέπλο των επιδοτήσεων, όταν μόνο το 4% των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων έχει πρόσβαση στο Ταμείο Ανάκαμψης. Μόνο το 6% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχει πρόσβαση στο ΕΣΠΑ. Μόνο το 10% των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων έχουν καταφέρει να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Ο Μητσοτάκης το χτίζει αυτό και ταυτόχρονα τους κλείνει το μάτι. Αν θέλετε να επιβιώσετε, έχετε μία επιλογή. Να πατήσετε τη μισθωτή εργασία στο λαιμό. Να γιατί. Αυτός είναι ένας επιπρόσθετος λόγος να δημιουργήσουμε όρους βιωσιμότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για να μπορέσουμε πιο αποτελεσματικά να προστατέψουμε και τη μισθωτή εργασία. Πόσο μάλλον σε μια οικονομία, σε μια χώρα που περίπου το 85% των εργαζομένων δουλεύουν σε επιχειρήσεις αυτής της κλίμακας. Και εδώ θα πρέπει να πούμε και τις αλήθειες για λάθη συγκυρίας τα οποία έγιναν, για λάθη για τα οποία δεν μας έφταξε η διαπλοκή, για γλωσσικά ολισθήματα τα οποία πολλαπλασίασαν τη δύναμη πυρός του αντιπάλου εναντίον μας λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Και αυτά τα λάθη έγιναν σε ένα έδαφος όπου ο αντίπαλος είχε και μεγάλο προβάδισμα στους ενδιάμεσους θεσμούς κοινωνικής εκπροσώπησης και μπόρεσε να πολλαπλασιάσει τα αποτελέσματα, τα επικοινωνιακά, ενός ολισθήματος. Υπάρχει, συντρόφισσες και σύντροφοι, και μια άλλη προγραμματική προϋπόθεση, η οποία, κατά τη γνώμη μου, είναι κορυφαία και έχει να κάνει με τη διεθνή θέση της χώρας. Κατά τη διάρκεια της κυβέρνησής μας, εμείς είχαμε μια ισχυρή ενεργητική εξωτερική πολιτική που παρήγαγε αποτελέσματα παντού. Και στα Βαλκάνια, με την επίλυση του Μακεδονικού, με τις πρωτοβουλίες του Αλέξη του Τσίπρα και του Νίκου του Κοτζιά, με τις άλλες χώρες των Βαλκανίων, με τις τριμερείς συναντήσεις με τις χώρες της περιοχής, με τη συνάντηση των χωρών του Νότου. Και βεβαίως, με πάρα πολύ ζωντανό και έντονο διάλογο με την Τουρκία. Όμως προσέξτε. Δεν πέρασε λεπτό από το μυαλό της τουρκικής ηγεσίας ότι θα μπορούσε να διανοηθεί και πόσο μάλλον να υλοποιήσει λύσεις οι οποίες παρεκκλίνουν από το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Και όταν μία φορά ακούστηκε κάτι μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου από τον κύριο Ερντογάν, ο κύριος Ερντογάν πήρε την απάντησή του από τον Αλέξη Τσίπρα. Σε μία από τις επαρχιακές πόλεις που βρέθηκα τις τελευταίες μέρες, με ρώτησε μία συντρόφισσα, μου λέει, μήπως είναι απορριπτικό αυτό που λες, μήπως θα αυξήσει την ένταση. Και απάντησα όχι, διότι ένταση δεν είχαμε όταν ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Η ένταση κλιμακώθηκε με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, όταν σχετικοποιήθηκε η έννοια της εθνικής κυριαρχίας. Όταν λέγαμε ψέματα στους ίδιους μας τους εαυτούς ότι τα ερευνητικά σκάφη βγαίνουν για άλλους λόγους από αυτούς για τους οποίους είναι φτιαγμένα νότια της Κρήτης. Ο αέρας. Και τα καλώδια, δεν ξέρω, μάλλον για καλαμάρια, δεν ξέρω την υποθέσω. Όχι, αλλά αυτό μπορεί να έχει κάποιο στοιχείο το οποίο μας φέρνει στο στόμα ένα μηδίαμα, αλλά είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Διότι θέλω να θυμίσω ότι με τις επιλογές της Νέας Δημοκρατίας και του κύριου Μητσοτάκη,
όταν ανοίγεις ένα παράθυρο, μια χαραμάδα, η οποία αποκλίνει από τη σταθερότητα του διεθνούς δικαίου, κινδυνεύεις να έχεις ανάπτυξη των στόλων στο Αιγαίο. Επί Τσίπρα έγινε αυτό? Όχι. Επί Μητσοτάκη έγινε αυτό. Αναπτύχθηκαν οι δύο στόλοι και ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο. Και μάθαμε τι είναι και η επακούμβηση φρεγατών. Φτάσαμε στο χείλος θερμού επεισοδίου και σύγκρουσης, επειδή ο κύριος Μητσοτάκης έκανε γιόταχη εξωτερική πολιτική. Αυτή είναι η αλήθεια. Και είμαι απολύτως βέβαιος ότι μας παρακολουθεί και θα ήθελε πάρα πολύ η αριστερά, η προοδευτική δημοκρατική παράταξη στη χώρα να του δώσει λευκή επιταγή για μια συμφωνία την οποία προφανώς κάπου την έχει κλειδώσει, δεν μας την έχει ομολογήσει, προσπαθεί να προετοιμάσει και εμάς και την κοινή γνώμη και βεβαίως, αν θα κάνει κάτι αυτή η συμφωνία, είναι να αποδομεί τη δική μας εξωτερική πολιτική, να μη συμβάλλει στη σταθερότητα της περιοχής και να γεννά πολλά ερωτηματικά για το ποια είναι τα επόμενα βήματα. Στέλνουμε λοιπόν ένα ξεκάθαρο μήνυμα, κύριοι της κυβέρνησης. Συνένεση σε οποιαδήποτε, συμφωνία με την Τουρκία, αποδομή της κατακτήσης της δικής μας εξωτερικής πολιτικής, δεν θα λάβετε. Και βεβαίως, θα το πω ανοιχτά, αρνούμε να παρακολουθήσω μία επιχειρηματολογία, όχι εντός του κόμματος, εκτός από διάφορους δημοσιολογούντες που λένε ότι αυτή η θέση είναι θέση που θα παράξει ένταση. Δεν δείχνει αυτό η πρόσφατη ιστορική εμπειρία και θα σας έλεγα και κάτι άλλο. Είχαμε καταφέρει να υπάρχει ηρεμία χωρίς να κάνουμε τα μεγάλα αμυντικά προγράμματα, χωρίς να δαπανούμε υπέρογκα ποσά σε εξοπλισμούς. Δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Δεν υπήρχε ηρεμία με την Τουρκία επειδή είχαμε πάρει Ραφάλ. Ηρεμία υπήρχε επειδή είχαμε ενεργητική εξωτερική πολιτική, επειδή είχαμε πολιτικό και διπλωματικό προβάδισμα, επειδή είχαμε και επιχειρησιακό προβάδισμα και στο κάτω-κάτω η ΕΕΠ έκανε τη δουλειά της. Δεν παρακολουθούσε πολιτικούς αντιπάλους και το μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Είμαστε δύναμη πατριωτική, είμαστε δύναμη διεθνιστική, θέλουμε την ειρήνη στην περιοχή, δεν θα κάνουμε το στουρθοκάμιλο. Δυστυχώς έχουμε δίπλα μας μία χώρα η οποία δεν έχει πολύ καλή σχέση με το διεθνές δίκαιο, μία χώρα βαθιά αναθεωρητική. Συντρόφισσες και σύντροφοι, για να ανακάμψουμε, υπάρχουν και οργανωτικές προϋποθέσεις. Το βράδυ της 7ης Ιουλίου του 2019, όταν βγήκαμε μέσα από μια σκληρή μάχη, ένα πάρα πολύ σκληρό πολιτικό πόλεμο, και έχοντας το 32% του λαού στο πλευρό μας, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μια δήλωση που, κατά τη γνώμη μου, ήταν πάρα πολύ διεισδυτική. Ήταν πάρα πολύ εύστοχη με όρους ιστορικούς. Είπε, το αποτέλεσμα δίνει τη δυνατότητα στον κύριο Μητσοτάκη να σχηματίσει κυβέρνηση, είναι όμως εντολή και για εμάς να προχωρήσουμε στο μετασχηματισμό μας σε μια αριστερή, προοδευτική, δημοκρατική παράταξη για τη χώρα. Είπε ότι αυτή η ψήφος ήταν μία ψήφος δανεική και ήρθε η ώρα να κοιταχτούμε στα μάτια και να αναρωτηθούμε. Το αξιοποιήσαμε αυτό το δάνειο? Ήμασταν συμβατοί με την εντολή την οποία πολύ εύστοχα διέγνωσε ο Αλέξης εκείνο το βράδυ? Κατά τη γνώμη μου, δεν ήμασταν. Δεν κάναμε αυτά που έπρεπε. Δεν κάναμε αυτά που περίμενε ο αριστερός προοδευτικός κόσμος από εμάς και νομίζω πληρώσαμε και το τίμημα. Αργήσαμε, σύντροφοι. Και πρέπει να το πούμε αυτοκριτικά. Και τώρα, επιτρέψτε μου επίσης μία μικρή παρένθεση. Έχουμε την ευτυχία, οι περισσότεροι των υποψηφίων, να έχουμε θητεύσει δίπλα στον Αλέξη τον Τσίπρα ως υπουργή. Και εγώ και η Εύη και ο Ευκλήδης, λιγότερο ο Στέφανος, ο άλλος Στέφανος καθόλου.
Αλλά τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μας δίνεται η δυνατότητα με την κληρονομιά της κοινής μας πορείας ετών να κοιτάμε ο ένας τον άλλον στα μάτια, να μιλάμε για τα λάθη μας χωρίς να εκτοξεύουμε βέλη ο ένας ενάντια στον άλλον. Μιλάμε για τη συλλογική μας αυτοκριτική, την κάνουμε απελευθερωμένη από το άγχος των προσωπικών αντιπαραθέσεων και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε και παρακάτω. Γιατί ξέρετε, στα Υπουργικά Συμβούλια, κατά το Σύνταγμα, η ευθύνη είναι συλλογική. Αλλά η ευθύνη είναι συλλογική και λόγω ενός κειμένου αντίστοιχης σημαντικότητας του καταστατικού μας, του ηθικού και πολιτικού συμβολέου που έχουμε μεταξύ μας. Και την ενότητά μας είμαστε έτοιμοι να την διαφυλάξουμε ως κόριο οφθαλμού για να αποκαταστήσουμε και την ενότητα με το λαό. Αργήσαμε λοιπόν, συντρόφισσες και σύντροφοι. Αργήσαμε να εκλέξουμε ηγεσία από τη βάση. Ξέρετε και γνωρίζετε ότι υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις. Η άποψή μου είναι ότι δεν αργήσαμε σε σχέση, ας πούμε, με το 2019. Αργήσαμε σε σχέση με το 2012. Διότι πρέπει να πούμε και στον εαυτό μας και στον κόσμο, όπως αναγνωρίζουμε, ότι από τότε, από εκείνο το χρονικό σημείο, ο ελληνικός λαός μας ανέβασε κατηγορία και μας έδινε 2 εκατομμύρια ψήφους περίπου. Από 1.800 έως 2.200. Και καθυστερήσαμε να κάνουμε τα απαραίτητα βήματα. Αξιοποιήσαμε λοιπόν τη δυνατότητα για να κάνουμε το βήμα του μετασχηματισμού? Δεν την αξιοποιήσαμε. Το κάναμε ελλιπές, δειλό και μισό. Αξιοποιήσαμε τη διαθεσιμότητα των 110 νέων χιλιάδων μελών με επάρκεια? Πάλι η γνώμη μου είναι ότι δεν το κάναμε με επάρκεια. Δεν πήραμε τα μέτρα μας λοιπόν για να είναι συμμέτοχος αυτός ο κόσμος. Άκουσα πάρα πολλές φορές τώρα τις τελευταίες μέρες των περιοδιών τι γίνεται και τι θα γίνει με τις τάσεις. Και πρέπει να πούμε, πρέπει να παραδεχτούμε ότι επιτρέψαμε στην εσωτερική μας λειτουργία σε τάσεις να λειτουργούν πέρα από τα επιτρεπόμενα όρια. Είμαστε ένα κόμμα μεγάλο, ένα κόμμα πλουραλιστικό. Μην γελιόμαστε μεταξύ μας. Θα υπάρχουν και διαφορετικές προσεγγίσεις, θα υπάρχει και πλουραλισμός και θα υπάρχει και πλούσιος εσωκομματικός διάλογος. Αυτό που δεν πρέπει να υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, είναι τάσεις που υφίστανται στο γυναικές ή τάσεις που συγκροτούνται την τελευταία στιγμή. Είναι λογικό σε ένα ανοιχτό δημοκρατικό κόμμα να υπάρχουν, να δημιουργούνται συσπυρώσεις πάνω στα επίδικα της συγκυρίας. Αλλά πρέπει πραγματικά με αυτό το κομμάτι του κακού μας εαυτού να πάρουμε διαζύγιο. Και μια τέτοια εντολή πρέπει να βγει και από τη διαδικασία της 10ης Σεπτεμβρίου, συντρόφισσες και σύντροφοι. Αυτό που χρειαζόμαστε, αυτό που είμαστε σύμφωνα με το καταστατικό και τη διακήρυξή μας, είναι κόμμα των μελών. Δεν είμαστε κόμμα των δομών. Είμαστε κόμμα των μελών. Δομές έχουμε, συντρόφισσες και σύντροφοι. Θα κουραστείτε κι εσείς κι εγώ αν κάτσω να τις απαριθμίσω από αυτό το βήμα. Θα κουραστούμε. Και μάλιστα πολλές φορές, και πρέπει να το ομολογήσουμε κι αυτό, είχαμε δομές οι οποίες λειτουργήσαν αποστηρωμένα, για να μην πω, κατέστειλαν τη βούληση των μελών. Απάντηση λοιπόν, απάντηση σε αυτά τα φαινόμενα πρέπει να είναι ένα τεράστιο κύμα συμμετοχής και δημοκρατίας. Τα βήματα αυτά πρέπει να τα ολοκληρώσουμε. Βεβαίως, να υψώσουμε τείχος σε συμπεριφορές οι οποίες μας πληγώνουν. Δεν έχει σχέση, δεν έχει καμία επαφή με το χώρο μας, ούτε ο σεξισμός, ούτε η ομοφοβία, πόσο μάλλον η φυσική βία. Είναι φαινόμενα από τα οποία θα πάρουμε διαζύγιο, όλες και όλοι μαζί, αλλά πρέπει επιτέλους
να απαντήσουμε σε όλα αυτά τα ενδημικά προβλήματα που όλοι τα ομολογούμε στις συνελεύσεις μας. Αναζητούμε απαντήσεις με την απόλυτη συμμετοχική δημοκρατία των μελών. Τα μέλη να εκλέγουν νομαρχιακές επιτροπές απευθείας, να εκλέγουν τα νέα συντονιστικά, να συγκροτήσουμε περιφερειακές οργανώσεις, να διαμορφώνουν τα ψηφοδέλτιά μας, ναι! Να διαμορφώνουν τα ψηφοδέλτιά μας τα μέλη με καθολική ψηφοφορία. Γιατί πρέπει να το φοβηθούμε αυτό? Να διαμορφώσουμε βεβαίως, κάτι που δεν κάναμε με επάρκεια, και τα δίκτυά μας στην αυτοδιοίκηση, στο συνδικαλισμό, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τον αγροτικό κόσμο. Συντρόφισσες και σύντροφοι, πρέπει να αξιοποιήσουμε τη διαθεσιμότητα των απλών αγωνιστών και των εκπροσώπων φορέων που ήρθαν να μας συνδράμουν. Έτσι θα οικοδομήσουμε το σπίτι κάθε προοδευτικού πολίτη. Αυτό δεν είναι μια δική μου ιδέα. Είναι κομμάτι του προημίου, του καταστατικού που ψηφίσαμε στο τελευταίο μας συνέδριο. Είμαστε το σπίτι κάθε προοδευτικού πολίτη. Εκτινόμαστε από την αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο. Και επιτρέψτε μου εδώ και μια μικρή προσωπική αναφορά. Όταν στην Κεντρική Επιτροπή, εκείνη τη συνεδρίαση, σήκωσα το χέρι μου και ψήφισα το κείμενο που λέει ότι είμαστε όλες οι θετικές παραδόσεις του αριστερού και προοδευτικού κινήματος. Δεν το έκανα μόνο με το χέρι μου. Το έκανα και με την ψυχή μου και με την καρδιά μου. Και είμαι βέβαιος ότι αυτό ισχύει για όλους. Συναντηθήκαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια με αγωνιστές και αγωνίστριες που προσήλθαν, προσέξτε, όχι μετανιωμένοι για την προηγούμενη πορεία τους, αλλά φέροντες γεμάτες αποσκευές αγώνων αυταπάρνησης και κοινωνικής προσφοράς. Δεν είμαστε μία συγκόλληση δικαιωμένων και μετανιωμένων. Καμία επιμέρους παράδοση της αριστεράς και του προοδευτικού κόρου, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί να διεκδικεί τη δικαίωσή της κατά μόνας. Εκτός αν η δικαίωση αφορά κάποιο αυτοαναφορικό ερώτημα. Αλλά είμαι βέβαιος ότι συλλογικά αντιλαμβανόμαστε πως δικαίωση έρχεται μόνο όταν όλοι μαζί μπορούμε να απαντήσουμε στα αιτούμενα της κοινωνίας. Και για να το κάνουμε αυτό, αυτή την ευρύτητα και αυτή τη συνάντηση πρέπει να τη διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού. Αυτή τη συνάντηση, την οποία πετύχαμε από το 2012, την αποτυπώσαμε στη διακήρυξή μας, όπως είπα, το 2019. Και κατά τη γνώμη μου δεν πρόκειται για μία απλή συγκόλληση. Μιλάμε για την κληρονομιά των αγώνων της μεταδικτατορικής περίοδου, τις ρίζες μας από το ΕΑΜ, τους αγώνες της μεταπολίτευσης και τη δημοκρατική έκρηξη του 81, βεβαίως. Αυτές οι κληρονομιές είναι κτήμα όλων. Δεν είναι κτήμα του καθενός ξεχωριστά. Αυτό είναι το ιστορικό βήμα που αποφασίσαμε να κάνουμε. Και όχι μόνο για το παρελθόν, γιατί πραγματικά πρέπει να αντλήσουμε από τις ρηξικέλευτες πρωτοπόρες ιδέες του ΚΚΕ εσωτερικού, από την συνεισφορά του ανανεωτικού εγχειρήματος του ΚΚΕ, από τη λαϊκότητα του ΠΑΣΟΚ, ως ιστορική αυτοσυνείδηση, αλλά και ως προϋπόθεση για να βαδίσουμε στο μέλλον με αυτή την κοινή κληρονομιά. Και δεν πρέπει σε αυτή τη διαδικασία, αυτό το μεγάλο ιστορικό βήμα, να δείξουμε ότι το ξανασκεφτόμαστε. Ανανεώνουμε λοιπόν την πλουραλιστική μας ταυτότητα. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Δεν συμφωνώ με τα επιχειρήματα που ακούγονται ότι έχουμε ταυτότητα προσδιορίστη. Όχι. Η ταυτότητά μας προσδιορίστηκε με ιστορική συνείδηση και με επάρκεια. Και είναι η ταυτότητα η οποία, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να υπηρετηθεί. Το κόμμα μας, λοιπόν, όπως είπα, έχει ανάγκη ένα τεράστιο κύμα δημοκρατίας και συμμετοχής, που θα έχει επί της ουσίας επανιδρυτικά χαρακτηριστικά του κόμματος των μελών. Ένα κύμα που θα παρασύρει κακές πρακτικές και κυρίως, συντρόφισσες και σύντροφοι, τις κλειστές πόρτες. Τις κλειστές πόρτες που συνάντησαν χιλιάδες αγωνιστές όταν προσπάθησαν να γίνουν συνδιαμορφωτές και συνδημιουργοί του εγχειρήματός μας.
Είναι κρίσιμο λοιπόν αυτή τη στιγμή να μην αφήσουμε δευτερόλεπτο να πάει χαμένο. Να αγωνιστούμε για να πείσουμε κόσμο να έρθει στην κάλπη και να ψηφίσει. Τίποτα λιγότερο δεν περιμένει ο δημοκρατικός λαός από εμάς, από το να χτίσουμε την παράταξη της νίκης απέναντι στη δεξιά. Η Ελλάδα αξίζει ένα καλύτερο μέλλον. Ο δικός μας δρόμος, ο δρόμος της αριστερής προοδευτικής δημοκρατικής παράταξης, είναι ένα καλύτερο, φωτεινότερο μέλλον. Δεν είμαστε απλά καλοί διαπραγματευτές που θα ζητήσουμε από το λαό να μας ξαναθυμηθεί αν ξαναπέσουμε στα μνημόνια. Είμαστε η παράταξη που ενσωματώνει όλες τις θετικές προσδοκίες για τη βελτίωση της ζωής. Ονειρευόμαστε μια χώρα όπου κάθε ένας, κάθε μια, έχει την ευκαιρία να εκπληρώσει τις δυνατότητες που έχει για βελτίωση της ζωής του. Όχι όμως πατώντας την αποτυχία του διπλανού, αλλά εκκινώντας από ένα περιβάλλον συλλογικής ασφάλειας και προστασίας. Όπου κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα μπορεί να συνεισφέρει στην εθνική μας επιτυχία για μια κοινωνία πρόνοιας, αλληλεγγύης, δημοκρατίας, δικαιοσύνης. Όπου όσοι βρίσκονται σε ανάγκη θα στηρίζονται δυναμικά με όρους βιωσιμότητας. Όπου οι οικογένειες, εργαζόμενοι και επιχειρήσεις θα μπορούν να τα βγάζουν πέρα χωρίς να υποθηκεύουν το μέλλον. Όπου η οικονομία δεν παραδίδεται στις προτεραιότητες των δυνάμεων της αγοράς. Αλλά και οι μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις λειτουργούν μέσα στο ευρύτερο κοινωνικό συμφέρον και δεν το θέτουν σε κίνδυνο. Θα οικοδομήσουμε λοιπόν μια χώρα όπου οι δυνατότητες του καθενός στη ζωή δεν καθορίζονται από τις συνθήκες, τον τόπο γέννησης, την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς του, το χρώμα του δέρματός του. Όπου κανείς δεν κινδυνεύει να μείνει χωρίς στέγη, χωρίς την πρώτη του κατοικία. Μια χώρα που θα φέρει στο επίκεντρο της στρατηγικής της τη συλλογικότητα απέναντι στον ατομικισμό. Μια χώρα με διαφάνεια στο δημόσιο βίο και μια χώρα με δικαιοσύνη. Μια χώρα γιατί όχι, να το πούμε. Πρωταθλήτρια και πρότυπο σε όλη την Ευρώπη στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και τη δίκαιη μετάβαση. Πρότυπο στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Πρότυπο για τη σύγχρονη και έξυπνη γεωργία σε συνδυασμό με τον τουρισμό και τη βιοτεχνία. Μια χώρα δηλαδή όπου κάθε άνθρωπος θα αναπτύσσει ολόπλευρα και ελεύθερα τις δυνατότητές του. Ζητάμε από κάθε πολίτη που πιστεύει σε ένα καλύτερο μέλλον να χτίσουμε μαζί το κοινό μας σπίτι, το σπίτι του κάθε προοδευτικού πολίτη, τη μεγάλη αριστερή προοδευτική δημοκρατική παράταξη, την παράταξη που θα σηκώσει τη χώρα στις πλάτες της. Ξεκινάμε, συντρόφοι σας και σύντροφοι, στις 10 του Σεπτέμβρη. Χτίζουμε την παράταξη για την νίκη. Χτίζουμε το μέλλον της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης. Μια καλύτερη χώρα για όλες και για όλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you.